Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο με άδεια προϊόντα. Έχουμε πολλά για τα οποία θέλω να μιλήσουμε σήμερα. Είναι κυρίως περιποίησεις, γιατί το μακιγιάζ πού να τελειώσει. Ανυπομονώ να μάθω κάτω στα σχόλια τα δικά σας άδεια προϊόντα, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, πού τελειώσατε. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο αν σας αρέσουν τα άδεια προϊόντα, εγγραφή στο κανάλι μου και επίσης να τσεκάρετε κάτω την περιγραφή, γιατί εκεί θα βρείτε όλα τα προϊόντα για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα και όλα τα social media στα οποία μπορείτε να πάτε και να με ακολουθήσετε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τα αφρόλουτρα. Έχω δύο αφρόλουτρα της Dove. Ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ Dove, εκτιμώ τα αφρόλουτρά τους. Το πρώτο είναι μεγάλα καρύδας και πέταλα από γιασεμί. Είχε μία πάρα πολύ ήπια μυρωδιά, σχεδόν μορουδιακή θα έλεγα. Ήταν ό,τι πρέπει για χαλαρωτικό αφρόλουτρο πριν τον ύπνο κλπ. Και το επόμενο είναι το αγαπημένο μου, το οποίο έχει κρέμα από φιστίκι και μανόλια. Η μυρωδιά του είναι απίστευτη, όλα είναι full ενυδατικά τα αφρόλουτρα της Dove, με λίγη ποσότητα κάνουν πλούσιο αφρό, τα βρίσκεται σε προσφορές, στα σούπερ μάρκετ και τα δύο είναι στην ποσότητα των 750 ml. Πάμε σε ένα αφρόλουτρο που ήθελα πολύ καιρό να δοκιμάσω και πολλές από εσάς μου το προτείνατε. Είναι από την εταιρεία Vidal. Παιδιά, η μυρωδιά του είναι απίστευτη. Τόσο φρουτένια, τόσο φρέσκια, τόσο καλοκαιρινή. Το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Είναι και αυτό στα 750 ml. Η μυρωδιά του δεν παρέμενε στο σώμα, δηλαδή είναι ένα αφρόλουτρο καθαρά για να καθαρίζεστε. Ενώ αυτά εδώ της Dove προσφέραν και ενυδάτωση και παρέμενε ελάχιστα πάνω στο σώμα το αρώμά τους. Το συγκεκριμένο δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά. Δεν κάνει καμία ενυδάτωση πάνω στο σώμα. Το αγοράζω καθαρά και μόνο γιατί μου αρέσει το αρώμά του. Nivea Men αφρός ξυρίσματος. Λοιπόν, αυτός είναι ένας αφρός ξυρίσματος για το πρόσωπο και είναι και για τους άντρες το πιο σημαντικό. Δεν έχει υνόπνευμα 0%, είναι κατά των ερεθισμών και εγώ το χρησιμοποιώ προσωπικά για να ξυρίζω τα πόδια μου. Παιδιά, η ιατρική αφρή ξυρίσματος είναι τόσο μαλακή, είναι τόσο βολική για να ξυρίζεις τα πόδια σου αν είσαι γυναίκα. Με έχει βολέψει πάρα πολύ και τον είχα βρει και σε προσφορά 1-1, οπότε με συμφέρει αρκετά. Καλοκαίρι χωρίς αντιλιακά γίνεται, ειδικά στο κανάλι της Κωνσταντίνας, δεν γίνεται νομίζω. Έχω λοιπόν δύο αντιλιακά σε μορφή σπρέι από την Nivea Sun Protect and Refresh SPF 30. Ξέρετε πόσο πολύ τα αγαπώ τα συγκεκριμένα. Είναι λιπαρά, δεν είναι για χρήση στην πόλη, είναι για χρήση στην παραλία κατά τη δική μου τη γνώμη. Παρ' όλα αυτά είναι καλά, ειδικά όταν τα πετύχετε στην προσφορά των μείον 50% συμφέρει. Γράφει ότι είναι διάφανη η συστασή του, είναι διάφανη, αλλά μη λιπαρή σίγουρα δεν τη λες. Ένα αντιλιακό που είναι όμως μη λιπαρό, τελείως ματ, είναι αυτό εδώ από την Garnier Ambre Solaire, το UV Sport SPF 30. Το συγκεκριμένο αντιλιακό λοιπόν είναι ματ. Απορροφάται άμεσα και είναι πάρα πολύ καλό, σας το προτείνω, ειδικά για όσες κάνετε σπορ έξω στον ήλιο, θα σας βολέψει πάρα πολύ και στην κυριολεξία μέσα σε ένα λεπτό έχεις καλύψει όλο σου το σώμα, δεν χρειάζεται ούτε καν να το απλώσεις, όπως επίσης και αυτό εδώ από την Nivea. Γενικά αντιλιακά σε μορφή σπρέι τα αγαπώ. Τα έχω ξαναγοράσει πολλές φορές και τα δύο αυτά αντιλιακά που σας έδειξα. Πάμε τώρα σε αποσμητικά. Λάτρεψα το Noxzema Pilot, το οποίο πολλές μου λέτε ότι είναι αντρικό. Παρ' όλα αυτά δεν γράφει πουθενά πάνω ότι είναι αντρικό, απλά είναι αντρική η μυρωδιά του. Δεν μυρίζει άσχημα ο υδρότας σου για κανένα λόγο. Απλά το αγαπώ. Όσες έχετε πρόβλημα με τον υδρότα για την κακοσμία, πρέπει να το δοκιμάσετε. Και για ακόμα μία φορά θα σας δείξω τα αποσμητικά της Sanex. Έχω εδώ το 0%, το Extra Effective, είναι σε μορφή ρολόν. Και εδώ έχω το Normal Skin, δηλαδή για κανονικό δέρμα. Θα έλεγα ότι ναι, το Extra Effective είναι λίγο καλύτερο από αυτό εδώ. Τα χρησιμοποιώ το βράδυ που δεν θα υδρώσω πολύ κατά τη διάρκεια της νύχτας, μετά το ντουζ και κάνουν μια χαρά δουλειά. Σας τα έχω δείξει πάρα πολλές φορές στο κανάλι μου, ξέρετε πόσο τα αγαπώ, ξέρετε ότι τα αγοράζω χρόνια πλέον. Είναι τα αγαπημένα μου αποσμητικά σε μορφή ρολών σίγουρα. Το αποσμητικό εξάλλου είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό, είναι να ταιριάξει στο pH του καθενός, οπότε δεν επικεντρώνομαι πάρα πολύ στα αποσμητικά. Ένα που δεν μου άρεσε όμως είναι από την Nitro Roberts, το Derma Zero. Δεν περιέχει αλκοόλ, αλουμίνιο, parabens, όλα καλά, όλα ανθυρά μέχρι εδώ. Αλλά όταν το βάζετε, παιδιά, δεν κάνει καμία απολύτως δουλειά. Είναι σαν να μην έχω βάλει εγώ προσωπικά κανένα αποσμητικό. Δεν μου άρεσε καθόλου.
σαν Κωνσταντίνα, σαν καταναλωτής, δεν σας το πρότεινα. Εάν έχει βρεθεί κάποια κοπέλα που της έχει λειτουργήσει το συγκεκριμένο, μπράβο, ας μας το αφήσει κάτω στα σχόλια για να ξέρω. Πάμε σε ένα αγαπημένο προϊόν, είναι από την εταιρεία Skin και είναι το καθαριστικό προσώπου για το πρωί. Το συγκεκριμένο περιέχει σαν πρώτο συστατικό εκχύλισμα από σταφύλι. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι ευεργετικό είναι για το πρόσωπο. Να ξέρετε ότι για να δράσει καλά στο δέρμα μας ένα καθαριστικό προσώπου, πρέπει να το κάνουμε μασάζ 1 λεπτό το πρωί και 1 λεπτό το βράδυ. Δηλαδή να μετράμε μέχρι το 60 κάθε φορά για να δράσουν όσο γίνεται καλύτερα τα συστατικά του καθαριστικού στο δέρμα μας. Είναι ένα από τα καλύτερα καθαριστικά προσώπου που έχω χρησιμοποιήσει και μου κράτησε για αρκετό καιρό. Από τότε που σας έχω κάνει το review, το χρησιμοποιούσα ανελιπώς πρωί βράδυ και μου έχει κρατήσει αρκετό καιρό. Πάρα πολύ ευχαριστημένη. Πάμε τώρα σε μία οδοντόκρεμα, είναι από την U2L και ο λόγος που σας αναφέρω μία οδοντόκρεμα, η συγκεκριμένη είναι η Snow Mint, είναι ότι μου έκανε τρομερή δουλειά στη λεύκανση. Πολλές από κάτω από τα βίντεό μου και σε μηνύματα στο Facebook και στο Snapchat και στο Instagram με ρωτάγατε τι έχεις κάνει και είναι τα δόντια σου πιο λευκά. Χρησιμοποιούσα τη συγκεκριμένη πρωί βράδυ ευλαβικά και μου κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχω μείνει τρομερά ευχαριστημένη. Εδώ πέρα γράφει ότι πρέπει να τη χρησιμοποιείς 3 φορές την ημέρα για 3 λεπτά. Εγώ τη χρησιμοποιούσα 2 φορές την ημέρα για 2 λεπτά και πάλι μου έκανε δουλειά. Οπότε, U2L, σ' αγαπώ, το ξέρεις, είναι πάρα πολύ καλή οδοντόκρεμα, παιδιά, αλλά πρέπει να τη χρησιμοποιείτε συστηματικά. Μην ξεχνάτε και την απατάτε με άλλες οδοντόκρεμες, πρέπει να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της για να δείτε αποτελέσματα. Πάμε τώρα στην εταιρεία Attitude και έχω αυτό εδώ, το καταπληκτικό, το φανταστικό, Curls in a Bottle, στην ουσία γαλάκτωμα για τα μαλλιά σας, μια κρεμούλα, να το πούμε καλύτερα, το οποίο αναδιαμορφώνει την μπούκλα σας. Εγώ προσωπικά το χρησιμοποιούσα και σε υγρά μαλλιά και μετά έκανα τη φυσούνα και σε στεγνά μαλλιά έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή για να κάνω μια αναδιαμόρφωση, ειδικά αν ήταν φριζαρισμένα. Σας έχω κάνει και review για το συγκεκριμένο προϊόν στο κανάλι μου, είναι πάρα πολύ καλό, δεν τελειώνει, θέλεις λίγη ποσότητα, είναι στα 150 ml μεν, αλλά δεν τελειώνει εύκολα γιατί χρειάζεσαι πάρα πολύ λίγο προϊόν για να κάνεις τη δουλειά σου, ειδικά τώρα που έχω κουρευτεί. Το μαλλί μου έχει κοντίνει κι άλλο εμένα, οπότε το αγαπώ, όσες έχετε μπουκλίτσες θα με θυμηθείτε. Πάμε τώρα σε ένα σαπουνάκι, είναι αυτό εδώ, έχει μια πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Είναι το σαπούνι με χαμομήλι από την Απιβίτα, έχει 98% φυσικά συστατικά, μου άρεσε αρκετά, το άρωμά του ήταν ήπιο. Με αυτό προτιμούσα να καθαρίζω τα πινέλα μου και έκανε καλή δουλειά και στα πινέλα αλλά και στον καθαρισμό των χεριών. Παράλληλα μου άρεσε το γεγονός ότι τα ενυδάτωνε, γιατί πολλά σαπούνια αφήνουν τα χέρια μου πάρα πολύ ξηρά, οπότε θα το ξαναγόραζα σίγουρα. Πάμε τώρα σε αυτό εδώ. Όπως βλέπετε το τελείωσα εν ρηπεί οφθαλμού. Είναι το νεράκι το μισελέρ από την Ere Due, έχει εκχύλισμα από μπαμπού και προβιταμίνη β5. Είναι για πρόσωπο και για μάτια, είναι για όλους τους τύπους δέρματος. Μου άρεσε πάρα πολύ, αφαιρούσε βαρύ μακιγιάζ, ήθελε κάποια ποσότητα για να το αφαιρέσει το βαρύ μακιγιάζ, αλλά το αφαιρούσε αποτελεσματικά. Έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, το είχα βρει σε προσφορά 1-1, το μόνο σίγουρο είναι ότι θέλω να το ξαναπάρω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και μακάρι η Ere Due να το έβγαζε σε μεγαλύτερη ποσότητα, γιατί τα 200 ml κάποιο που φοράει μακιγιάζ τόσο συχνά όσο εγώ, φεύγουνε κατευθείαν, μπορώ να σας πω. Πάμε σε ένα ακόμα νεράκι μισελέρ, είναι από την Cloran. Το συγκεκριμένο είναι στα 400 ml και προτιμώ αυτή την ποσότητα γιατί εντάξει, δείτε διαφορά, δεν το συζητώ. Αυτό που μου άρεσε περισσότερο σε αυτό είναι ότι έχει αυτήν εδώ την αντλία, όπου βάζεις το βαμβάκι, την πατάς και βγαίνει έτσι πάρα πολύ εύκολα το προϊόν. Είναι μια εταιρεία Cloran από την οποία δεν έχω δοκιμάσει κανένα προϊόν, είναι το πρώτο προϊόν που χρησιμοποιώ από εκείνη. Μου άρεσε αρκετά, περιέχει καταπραϊντικό ανθόνερο, το οποίο δεν ερεθίζει καθόλου το δέρμα σας, δηλαδή σας προτείνω σίγουρα αυτό το μισελέρι, αν έχετε πάρα πολύ ευαίσθητο δέρμα που τίνει να σας κάνει κοκκινίλες κλπ. Δεν έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη όσο αυτό εδώ της Ere Due, παρ' όλα αυτά και αυτό είναι καλό. Εάν θέλετε να δείτε ένα ακόμα συγκριτικό blog post με νεράκια μισελέρ, κάντε like σε αυτό το βίντεο και θα ξέρω για να το δημιουργήσω, γιατί έχω τραβήξει κάποιες φωτογραφίες κάποιων νερών μισελέρ όπως σας έχω πει και θέλω να το φτιάξω σιγά σιγά αυτό το blog post. Παρ' όλα αυτά εγώ κάνω full έρευνα στα νεράκια μισελέρ, το ξέρετε αυτό, οπότε κάνω συγκριτικούς πίνακες στο blog μου και όλα αυτά θέλω να τα έχω όλα έτσι οργανωμένα. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν για τα μαλλιά. Είναι αυτό εδώ, είναι από τη L'Oreal, από τη σειρά Elvive, είναι το conditioner πυκνότητας για άτομα χωρίς όγκο μαλλιά.
σας πληροφορώ ότι είναι το μοναδικό conditioner που μπορούσα να πω ότι το βάζω, ρε παιδί μου, και δεν χρειάζομαι μάσκα. Είναι απίστευτο. Κάνει πάρα πολύ καλή ενυδάτωση σε συνδυασμό με το σαμπουάν. Προσέφερε όντως όγκο στα μαλλιά. Ήταν πάρα πολύ καλό σε μια τρομερά οικονομική τιμή. Ειδικά εγώ το είχα πετύχει και σε προσφορά στο σούπερ μάρκετ, οπότε άξιζε πάρα πολύ. Γενικά η σειρά Elvive της L'Oréal με αφήνει όλο και περισσότερο ευχαριστημένη. Ό,τι προϊόν έχω δοκιμάσει μου αρέσει. Οπότε εγκρίνω σίγουρα. Ό,τι τύπο μαλλιών και να έχετε, πιστεύω ότι θα βρείτε ένα προϊόν από αυτή τη σειρά που να σας κάνει. Πάμε τώρα στη Zyrlik και έχω να σας δείξω το Calendula Redness Rescue. Στην ουσία είναι ένα σπρέι το οποίο, εάν το ψεκάσετε στο πρόσωπό σας, υπόσχεται ότι καταπολεμά τις κοκκινίλες. Λοιπόν, το χρησιμοποιούσα σαν τονωτική λοσιόν πρωί βράδυ. Είχα το δειγματάκι, είχα τα 15 ml, παρόλα αυτά μου κράτησε μία εβδομάδα, μπορώ να πω. Δεν με άφησε καθόλου ικανοποιημένη, δεν έκανε καμία φοβερή ενυδάτωση στο δέρμα, δεν είδα καμία διαφορά με τις κοκκινίλες. Δεν είδα κάτι, δηλαδή και όταν ήμουν κόκκινη στο πρόσωπο από ακμή, από ερεθισμό ή το οτιδήποτε, δεν έκανε κάποια δουλειά. Και τα προϊόντα της Zyrlik είναι λίγο τσιμπημένα, οπότε για την τιμή του δεν θεωρώ ότι αξίζει εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω πραγματικά πώς το έχεις καταφέρει αυτό, Άντα. Είναι η λοσιόν νυκτός κατά της ακμής. Η Άντα είναι η κοπέλα από το greenshoppingtherapy.gr όπου δημιουργεί αυτά τα μαγικά προϊόντα. Είναι στα 100 γραμμάρια, αλλά βγαίνει και στα 200, οπότε μάλλον την επόμενη φορά θα παραγγείλω αυτό με τα 200. Το χρησιμοποιούσα κάθε βράδυ γιατί περιέχει λεμόνι, μην βάζετε λεμόνι στο πρόσωπό σας και να είναι πρωί με τίποτα. Θα κάνετε δυσχρωμίες και μπορεί να κάψετε το δέρμα σας, μόνο βράδυ λοιπόν. Το γράφει και πάνω στη συσκευασία. Τρομερή δουλειά στην ακμή. Με το που σταμάτησα να το χρησιμοποιώ, είδα κατευθείαν ακμή στο πρόσωπό μου. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Είναι ένα θαυματουργό προϊόν για μένα. Κορυφαίο, καλύτερο από πολλά άλλα και για την τιμή του κάνει θαύματα. Πάμε σε ένα προϊόν που με βοήθησε αρκετά με την ακμή. Είναι από την εταιρεία Now και είναι το 100% καθαρό έλαιο τριόδεντρου. Η ακμή μου έχει φτάσει σε ένα σημείο που απλά, ρε παιδί μου, μπορείς να βάλεις ενόπνευμα από πάνω της και να μην πάθει τίποτα, δηλαδή να μην την ξεράνει καν. Γιατί χρησιμοποιώ κάποιες φαρμακευτικές κρέμες οι οποίες σου βγάζουν την ακμή μέσα από το δέρμα σου, τη βγάζουν όλοι έξω και μετά υπόσχονται ότι το δέρμα σου θα καθαρίσει. Είμαι στη φάση λοιπόν που βγαίνει όλο έξω. Αυτό λοιπόν με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Καταρχάς είναι σε συσκευασία των 30 ml. Δεν έλεγε να τελειώσει, παιδιά. Φυσικά χρησιμοποιείς πολύ λίγη ποσότητα τοπικά στην ακμή σου. Το χρησιμοποιούσα όμως κάθε βράδυ για μήνες, μπορώ να πω. Το βρίσκεται στο E-Vitamins και είναι το μόνο σίγουρο ότι θα το προτιμήσω ξανά, γιατί λατρεύω το έλαιο τριόδεντρου, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάμε τώρα σε ένα μικρούλι κούτσικο Konjac Sponge. Τι είναι αυτό? Είναι ένα σφουγγαράκι το οποίο όταν το βρέχετε μαλακώνει πάρα πολύ. Τώρα είναι τελείως σκληρό. Αυτά τα έχετε μόνο για 3 μήνες. Κάνει μία ελαφριά τονίζω, απολέπιση στο δέρμα. Αφού κάνει λοιπόν την ελαφριά απολέπιση, το προτείνω μόνο για το βράδυ, δεν είναι για πρωί να κάνουμε απολέπιση και να βγαίνουμε έξω στον ήλιο με τίποτα. Μου άρεσε αρκετά, είδα διαφορά στο δέρμα μου όσο το χρησιμοποιούσα. Έχω να το χρησιμοποιήσω 1-2 μήνες τώρα, γιατί κάθε 3 μήνες αυτά πρέπει να τα αλλάζετε. Τώρα η γιατρός δεν μου έχει προτείνει να χρησιμοποιώ κάποιο σφουγγάρι, οπότε δεν χρησιμοποιώ κάποιο σφουγγάρι για το πρόσωπο. Όσο καιρό το είχα όμως, μου άρεσε πάρα πολύ. Θα σας αφήσω από κάτω το link του όπου μπορείτε να πάτε να το βρείτε. Γίνεται λίγο μεγαλύτερο όταν το βρέξετε, έχει και το κορδονάκι του. Γενικά τα προτείνω τα Konjac Sponges, εάν διαβάσετε και στο ίντερνετ για αυτά, είναι πάρα πολύ καλά προϊόντα. Πάμε τώρα πάλι στο greenshoppingtherapy.gr και έχουμε την απολεπιστική κρέμα προσώπου. Η συγκεκριμένη περιέχει πούδρα κερασιού, βιταμίνη C, βέρικο κέλαιο, βούτυρο καριτέ. Από πίσω όλα τα προϊόντα του greenshoppingtherapy.gr γράφουν την ημερομηνία λήξης. Πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο για τα χειροποίητα καλλυντικά, αλλά για όλα τα καλλυντικά θα έλεγα. Μου είχε μείνει λίγη γιατί έληξε το προϊόν, οπότε δεν πρόλαβα να τη χρησιμοποιήσω. Τη θεωρώ παρόλα αυτά άδειο προϊόν. Ένα ήπιο απολεπιστικό προσώπου, ό,τι πρέπει για δέρματα με ακμή, καθώς οι κόκκι του διαλύονται στο πρώτο μισό λεπτό, δηλαδή είναι για πολύ ευαίσθητα δέρματα το συγκεκριμένο scrub. Ενυδατικό παράλληλα, είχα κοκκινίλες, είχα ακμή, είχα το ένα, είχα το άλλο. Δεν με ρέθησε καθόλου, αντιθέτως απάλυνε λίγο αυτό το πόνο που είχα στο πρόσωπο. Μου άρεσε πάρα πολύ σαν προϊόν, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το αναζητήσω ξανά.
Πάμε τώρα σε ένα αγαπημένο αρωματοπολείο, είναι το Lenez και έχω το Burberry Sport, το οποίο έχει καταργηθεί και το φτιάξανε χύμα άρωμα για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η τεράστια συσκευασία των 100 ml. Το Lenez είναι ένα καταπληκτικό αρωματοπολείο, μου αρέσει τρομερά, το έχουν πετύχει κατά πάρα πολύ το άρωμα, μένει για αρκετή ώρα, δεν μένει όπως το αυθεντικό, αλλά εντάξει, μένει για αρκετή ώρα μπορώ να πω. Και έχω μείνει ευχαριστημένη, θα σας αφήσω από κάτω στο blog μου τη διεύθυνσή του, να πάτε οπωσδήποτε να το τσεκάρετε εάν είστε στην Αθήνα. Πάμε τώρα σε μία κρεμούλα ματιών. Είναι από την εταιρεία Αγνώτης, Pure Philosophy. Είναι η αναζωογονητική κρέμα ματιών. Περιέχει διάφορα συστατικά όπως κουκούτσι σταφυλιού, αλθέα, πράσινο τσάι, τζίντζερ, χαμομήλι. Ενδιαφέροντα λοιπόν συστατικά. Είναι αυτή εδώ, έρχεται και με την αντλία της. Το αρνητικό αυτής της κρέμας είναι ότι με το που την ανοίξετε έχετε 2 μήνες να τη χρησιμοποιήσετε. Δεν έχετε παραπάνω γιατί έχει τόσο φρέσκα συστατικά μέσα που λύγει πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ τη χρησιμοποιούσα πρωί βράδυ, τη χρησιμοποιούσα και πριν βάλω κονσίλιο στο μακιγιάζ. Ήταν η μοναδική κρέμα ματιών που χρησιμοποιούσα στην ουσία. Μην την απατήσετε με κάποια άλλη γιατί θα σας λήξει, είναι το μόνο σίγουρο. Έκανε μια αρκετά καλή ενυδάτωση για κάτω από τα μάτια. Θα την πρότεινα σε ηλικίες κάτω των 30 που είμαι εγώ, που δεν έχουν πολλές ρητίδες, δεν έχουν πολλές γραμμές έκφρασης και όλα αυτά, δεν αναζητούν μια τόνωση, ένα lifting, κάτι στην περιοχή γύρω από τα μάτια. Κάνει αυτή η κρεμούλα για εσάς. Πάμε τώρα σε ένα λαδάκι, είναι το Moroccan Natural, αργανέλαιο είναι στην ουσία, είναι στη συσκευασία των 10 ml, μια πάρα πολύ μικρή συσκευασία, αλλά με βόλεψε τρομερά για τα ταξίδια. Το λαδάκι μέσα δεν υπάρχει πλέον, είναι παχύρευστο, χρειάζεστε πάρα πολύ λίγη ποσότητα και το τονίζω αυτό με αυτό το προϊόν. Μου άρεσε τρομερά να το αναμειγνύω με μάσκες μαλλιών. Μου άρεσε να το χρησιμοποιώ πριν το πιστολάκι, πριν το χτένισμα, μετά το χτένισμα, για φινίρισμα. Γενικότερα κάνει για όλες τις δουλειές. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα το αναζητήσω ξανά. Έχει καταταχθεί σίγουρα στα καλύτερα λαδάκια μαλλιών για εμένα. Τονίζω όμως σε όλες τις κοπέλες μου εκεί έξω, ειδικά αν έχετε πολύ ξηρά μαλλιά όπως εγώ, ότι χρειάζεστε πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Δεν θα το πρότεινα σε κοπέλες με λιπαρά μαλλιά γιατί το θεωρώ αρκετά βαρύ σαν προϊόν. Πάμε πάλι στο greenshoppingtherapy.gr, πάλι σε ένα προϊόν για τα μαλάκια, είναι το spray leave-in conditioner. Η χαρά του να χρησιμοποιείς αυτό το προϊόν είναι η μυρωδιά του. Πραγματικά έχει την πιο όμορφη μυρωδιά από όλα τα προϊόντα μαλλιών που έχω. Μυρίζει πορτοκάλι και μανταρίνι. Απίστευτη η μυρωδιά του, ειδικά αν έχετε παιδάκι και θέλετε να ξεμπλέκετε εύκολα τα μαλλιά του, σας προτείνω σίγουρα αυτό το προϊόν. Μου άρεσε τρομερά για να χτενίζω τα μαλλιά μου. Εγώ τα χτενίζω μόνο όταν είναι υγρά, γιατί μόνο έτσι μπορείς να χτενίσεις την μπούκλα και να μην γίνει αφρικανέ στην κυριολεξία. Απλά για μια ελαφριά ενυδάτωση. Δεν προσφέρει τη φουλ ενυδάτωση, αλλά κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στο ξέμπλεγμα και το άρωμά του. Ω, το άρωμά του. Είναι φοβερό, σίγουρα θα το προτιμήσω ξανά. Πάμε τώρα σε ένα προϊόν, το οποίο ξέρω ότι πολλές έχετε αγαπήσει, πολλές youtubers, πολλές bloggers το αγαπάνε. Τι συνέβη στη μεταξύ μας σχέση, δεν ξέρω. Λοιπόν, είναι το Glove, είναι το Makeup Remover on the Go. Εν ολίγης είναι ένα γαντάκι, το οποίο μοιάζει κάπως έτσι. Το βρέχετε με νερό και έτσι μπορείτε να αφαιρέσετε το μακιγιάζ σας. Λοιπόν, το είχα πάρει μαζί μου σε αρκετά μου ταξίδια ως έναν τρόπο να γλιτώσω προϊόντα, ντεμακιγιάζ, μισελέρο, όλα αυτά, βαμβάκια, ιστορίες. Δεν μου άρεσε καθόλου. Έτριβα πάρα πολύ το δέρμα μου για να φύγει το μακιγιάζ. Το δέρμα μου μετά ήταν κόκκινο. Δεν συζητάω για υγρά κραγιόν. Καταρχάς το έχω πλύνει πάρα πολλές φορές και ακόμα υπάρχει αποτύπωμα από κόκκινο κραγιόν. Ενώ έχω πλύνει τον Glove κατευθείαν μετά από τη χρήση του με σαπούνι πάρα πολλές φορές και δεν λέει να φύγει ο λεκές. Δεν αφαιρεί υγρά κραγιόν. Στα μάτια φοβήθηκα να το βάλω, να σας πω την αλήθεια. Το δοκίμασα ελαφριά, έβγαλε κάτι, όχι όλα, έβγαλε κάτι, αλλά φοβήθηκα να το χρησιμοποιήσω γιατί εδώ έτριβα πάρα πολύ ώρα το δέρμα μου. Στα μάτια μου το φοβήθηκα. Θεωρώ ότι για κανονικές ξηρές επιδερμίδες δεν κάνει. Εάν είστε λιπαρή επιδερμίδα, ίσως και να σας αρέσει. Προσωπικά εγώ σαν Κωνσταντίνα λυπάμαι, αλλά το λατρεύετε τόσες. Εγώ δεν θα σας το πρότεινα. Δεν θεωρώ ότι κάνει κάποια δουλειά. Θεωρώ ότι
που ξέρετε πόσο πολύ δεν τα προτείνω, θα κάνατε καλύτερα τη δουλειά σας με μαντιλάκι αντε μακιγιάζ. Που και πάλι δεν τα προτείνω, σας λέω, γιατί τρίβετε και με αυτά το δέρμα σας. Ενώ με ένα μπαλμ για το πρόσωπο, με ένα μισελέο νεράκι, είναι πιο απαλή η διαδικασία του μακιγιάζ. Το γκλοβ στην Κωνσταντίνα δεν άρεσε πάντως. No. Ένα ακόμα καθαριστικό προσώπου, το οποίο δεν έλεγε να τελειώσει με τίποτα, παιδιά, είναι από την Beauty Formulas, το έλαιο τεϊόδεντρου. Ένα πάρα πολύ καλό προϊόν. Καταρχάς, περιέχει έλαιο τεϊόδεντρου και δεν ξηραίνει το δέρμα, κάτι που είναι απίστευτο. Με συστηματική χρήση έκανε μία ελαφριά δουλίτσα στην ακμή μου. Οικονομικό, κάνει για όλους τους τύπους δέρματος. Αποφεύγετε την παραγωγή υπερβολικού σμίγματος όσο το χρησιμοποιείτε. Το χρησιμοποιούσα και πρωί και βράδυ. Μου άρεσε τρομερά. Η μυρωδιά του ήπια. Όχι αυτή η έντονη μυρωδιά του τεϊόδεντρου που δεν συμπαθούμε όλοι μας, νομίζω. Πάρα πολύ ωραίο προϊόν και είναι πολύ καλή και η αντίστοιχη μάσκα και το αντίστοιχο scrub προσώπου. Γενικότερα beauty formulas, ξέρετε ότι αγαπώ. Πάμε τώρα σε τρία δειγματάκια τα οποία τα χρησιμοποίησα σε ρί, οπότε μπορώ να πω μία άποψη. Είναι από την Avène, από τη σειρά Hydrance Optimal, η κρέμα για ξηρό μέχρι πολύ ξηρό ευαίσθητο δέρμα. Είχα τρεις συσκευασίες των 2 ml, μου άρεσε πάρα πολύ, full ενυδατική κρέμα, ειδικά για τις ξηρές επιδερμίδες σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Και αν δεν είστε πολύ ξηρή επιδερμίδα, και πάλι θα σας πρότεινα αυτή την κρέμα, γιατί είναι ό,τι καλύτερο, μα ό,τι καλύτερο, έχω βάλει κάτω από τα μάτια μου, παιδιά. Προσφέρει μια φοβερή ενυδάτωση, δεν το πίστευα, δεν το περίμενα, από μια κρέμα προσώπου να κάνει τόσο βαθιά ενυδάτωση κάτω από τα μάτια. Το κονσίλερ από πάνω, από αυτή την κρέμα, έστρωνε σαν όνειρο. Σίγουρα θέλω να την πάρω στη full συσκευασία της και να την έχω μόνο για κάτω από τα μάτια, πραγματικά δεν με απασχολεί. Πάμε τώρα στην Redken και έχω χρησιμοποιήσει 4 δειγματάκια, τα 2 είναι το conditioner και τα άλλα 2 είναι το σαμπουάν. Έχουμε και λέμε λοιπόν, είναι από τη σειρά Freeze Dismiss. Υπόσχονται ότι προστατεύουν τα μαλλιά σας από την υγρασία για να μην φριζάρουν και όντως το κάνουν αυτό. Θα έλεγα ότι το αρνητικό του σαμπουάν είναι ότι χρειάζεσαι αρκετή ποσότητα για να πεις ότι καθαρίζει το μαλλί, ότι κάνω πλούσιο αφρό και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά καθαρίζει καλά τα μαλλιά, απλά θέλει παραπάνω ποσότητα. Το conditioner με άφησε πάρα πολύ ικανοποιημένη, με λίγη ποσότητα ενεδάτωσε όλα μου τα μαλλιά και τις άκρες και έμεινα αρκετά ευχαριστημένη, δηλαδή θα την αναζητήσω κάποια στιγμή στο μέλλον όταν μου τελειώσουν αυτά τα προϊόντα μαλλιά που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο σε full size, γιατί έμεινα ικανοποιημένη συνολικά. Εάν τα χρησιμοποιήσετε και τα δύο μαζί, θα δείτε διαφορά σίγουρα στο φριζάρισμα των μαλλιών σας. Πάμε τώρα στη Victoria Silk Touch. Έχω εδώ μία βάση για τα νύχια η οποία έχει κερατίνη. Δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο για τα νύχια μου, δεν θα έλεγα ότι είναι ένα προϊόν που θα αναζητήσω ξανά. Όπως βλέπετε, το έχω πάει μέχρι εδώ γιατί έχει πήξει, δεν χρησιμοποιείται παραπάνω. Το χρησιμοποιούσα κυρίως περιόδους που δεν είχα βαμμένα τα νύχια μου για να δω αν θα κάνει κάποια διαφορά. Δεν έκανε κάτι. Υπόσχεται ότι προστατεύει και προσφέρει λάμψη. Προσφέρει όντως μια πάρα πολύ έντονη λάμψη η οποία διαρκεί στα νύχια. Εάν δεν βάφετε τα νύχια σας και θέλετε να λάμπουν δηλαδή, θα σας την πρότεινα. Παρ' όλα αυτά, για βάση κερατίνης, για θεραπεία κλπ, δεν κάνει το συγκεκριμένο προϊόν. Και έχω ένα προϊόν μακιγιάζ, ναι! Είναι από την W7, το Go Concealer, στην απόχρωση Medium, το οποίο πραγματικά το έχω λιώσει. Δεν υπάρχει μα τίποτα σε αυτό το βαζάκι μέσα, καθόλου προϊόν, το έχω πάρει όλο. Το χρησιμοποιώ για την ακμή μου, είναι ένα πάρα πολύ καλυπτικό concealer από την αγαπημένη W7, είναι πολύ οικονομικό. Δεν έχω άλλα λόγια να σας πω για αυτό το concealer, είναι εξαιρετικό, πρέπει να το δοκιμάσετε. Προσωπικά δεν θα σας το πρότεινα για κάτω από τα μάτια γιατί το θεωρώ ξηρό. Το θεωρώ λοιπόν μόνο concealer για το πρόσωπο. Σαν συμβουλή, εάν το αγοράσετε, θυμηθείτε το αυτό. Κατά τα άλλα, πάρα πολύ καλυπτικό και μου κράτησε και αρκετό καιρό. Αυτά ήταν λοιπόν όλα μου τα άδεια προϊόντα. Πατήστε like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Μην ξεχάσετε να τσεκάρετε την περιγραφή για να βρείτε όλα αυτά τα προϊόντα, αλλά και τα social media στα οποία μπορείτε να με ακολουθήσετε. Και φυσικά να μας γράψετε κάτω στα σχόλια ποια είναι τα δικά σας άδεια προϊόντα και να μας πείτε αν σας άρεσαν ή αν σας απογοήτευσαν. Αυτά από μένα, ομορφιές μου. Φιλιά πολλά!